Καλημέρα. Στη σειρά μας Αμφωτέρων Ημίσια, έρωτας και συζυγίας στον ελληνικό μύθο, θα μιλήσουμε για τον Κίικα και την Αλκιόνη. Η Αλκιόνη, έχουμε ένα μύθο που έρχεται να μας δείξει πώς ερμηνεύαν οι αρχαίοι κάποια φυσικά φαινόμενα, όπως τον βίο ενός απλού πουλιού της Αλκιόνης, καθώς επίσης και πώς προήρθε η φράση «Αλκιονίδες μέρες». Η Αλκιόνη λοιπόν ήταν μια πανέμορφη κοπέλα και μάλιστα ήταν κόρη του Αιώλου. Η μητέρα ήταν η Εναρέτη. Ήταν σύζυγος του βασιλιά της Θεσσαλικής Τραχίνας, ήταν στη Νότια Θεσσαλία, σήμερα θα λέγαμε στον νομό Φθιώτιδας, η Τραχίνα, τον Κίικα. Και με εκείνον ζούσαν πολύ ευτυχισμένοι. Και μάλιστα, λέει ο μύθος, η αγάπη τους ήταν πρότυπο για όλους. Ώσπου διάπραξαν, χωρίς να το ξέρουν, μια ύβρη, η λεγόμενη ύβρη των αρχαίων, που δεν έχει σχέση με τη Βρυσιά που λέμε εμείς σήμερα. Μια ίηση, θα λέγαμε, μια υπερηφάνεια, μια αλαζονική συμπεριφορά. Χωρίς να την καταλάβουν. Παίρνωσαν λοιπόν τόσο όμορφα που άρχισαν να πιστεύουν σιγά σιγά ότι δεν είναι πια κοινή θνητή, αλλά όμοι και ίση με τους 12 θεούς του Ολύμπου. Ο Κίξ θεώρησε τον εαυτό του εισάξιο του Δία και η Αλκιόνη πίστευε με τη σειρά της ότι ήταν εισάξια της σειράς. Μάλιστα άρχισαν να αποκαλούν ο ένας τον άλλον με τα ονόματα των θεών. Του λέει η Αλκιόνη, ξέρω εγώ, Δία μου, εκείνος θα την αποκαλούσε Ήρα. Θέλησαν μάλιστα, λέει ο μύθος, να υποχρεώσουν τους κατοίκους περιοχής να τους αποκαλούν αυτά τα ονόματα. Δυστυχώς η ευτυχία του ζευγαριού τους είχε κάνει πραγματικά και τους δυο τυφλούς και υπερβολικά περήφανους. Έτσι θα έρθει η τύση, η τιμωρία. Δεν τους πέρασε αυτός από το νου ότι θα προκαλούσαν την οργή του Θεών. Να δούμε λοιπόν την έμεση. Η συμπεριφορά του ζεύγους προκάλεσε την οργή του ίδιου του Δία, που θεώρησε τη διαγωγή των δύο ερωτευμένων ύβρι. Μια μέρα λοιπόν ο Κίικας βγήκε στα ανοιχτά του πελάγους, όπως έκανε συχνά, για ψάρεμα. Μάταια τον παρακαλούσε η Αλκιόνη να μην πάει, γιατί την προηγούμενη βραδιά, έλεγε, είχε δει ένα φιαλτικό όνειρο και συνεπώς είχε ένα άσχημο προαίσθημα. Κοινός όμως δεν έδωσε σημασία στις προειδοποιήσεις της, πήγε. Ανοίχθηκε βαθιά στη θάλασσα και επιδόθηκε στην αγαπημένη του συνήθεια. Όμως, ενώ τίποτα δεν προμήνει κάτι τέτοιο, δεν πέρασε πολλή ώρα και σηκώθηκαν δυνατοί άνεμοι. Που άρχισαν να μισοβυθίζουν το πλοίο του, ενώ ένας κεραυνός από τον ίδιο τον βασιλιά των θεών τον γκρέμισε στα παγωμένα νερά. Ο Κίξ βρέθηκε στη θάλασσα βοήθητος και σε λίγο, παρά τις απέλπιδες προσπάθειές του, πελώρια κύματα τον κατέπνιξαν παρασύροντά τον στα βάθη του πελάγους. Ο νέος λοιπόν Δίας, ο Κίικας, χάθηκε. Χάθηκε στη θάλασσα. Η Αλκιόνη που από ένα ψηλό βράχο παρακολουθούσε τα γεγονότα, είδε τη φοβερή σκηνή. Όταν κατάλαβε ότι το πλοίο του χάθηκε, μέσα στην απελπισιά της, λέει ο μύθος, έπεσε από το βράχο στα αφρισμένα νερά της ακτής και σκοτώθηκε. Όμως, επειδή αγάπησε τόσο δυνατή, ο Δίας, όπως έκανε συχνά, λυπήθηκε την Αλκιόνη και τη μεταμόρφωσε στο ομώνυμο πουλί, τη γνωστή μας Αλκιόνη. Είναι ένα όμορφο πουλί που ζει πάντα κοντά στις ακτές της θάλασσας, σε όχθες ποταμών λιμνών, σε υγροτόπους και σε άλλες παράκτες λιμνοθάλασσες της Ελλάδας. Λες και περιμένει, ακόμα και σήμερα, αυτό το πουλί να εμφανιστεί μέσα από τα κύματα ο χαμένος της Κίικας. Η Αλκιόνη λοιπόν γεννούσε τα αυγά της μέσα στο καταχύμωνο και τα γεννάει ακόμα και τα κλουσούσε στα βράχια της ακτής. Μα δυστυχώς, τα αγριεμένα κύματα συχνά ορμούν στη στεριά, σκαρφαλώνουν στους βράχους, καταστρέφουν τις φωλιές και σπάνε τα αυγά της. Λέει ο μύθος ότι τότε συμπόνεσε ο Δίας και πήρε την απόφαση λίγες μέρες κάθε Γενάρη, βέβαια φέτος Ιανουάριο του 2023, κάθε μέρα θα λέγαμε είναι έτσι. Έδωσε λοιπόν εντολή να καταραγιάζουν οι άνεμοι, να ερεμεί η θάλασσα και να ξεστερώνει ο ουρανός και να ζεσταίνει ο ήλιος στον κόσμο. Έτσι, 10-15 μέρες περίπου κάθε Γενάρη, ο ουρανός είναι ολοκάθαρος και ο καιρός ζεστός, ώστε να μπορεί, λέει ο μύθος, η Αλκιόνη να κλωσάει τα αυγά της. Αυτές τις ξάστερες και ζεστές μέρες του Ιανουαρίου, οι αρχαίοι Έλληνες και εμείς με τη σειρά μας τις ονόμαζαν και τις ονομάζουμε Αλκιονίδες μέρες. Αυτά για το μύθο του Κίικα και της Αλκιόνης. Ευχαριστώ που με ακούσατε. Να είστε καλά. Χαίρετε.